Δημοτικό Σχολείο Βαριάς. Τσάγκο Γεωργία. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, είναι πάρα πολύ καλό το μουσείο. Ήταν πολύ ωραία ο τρόπος που προσέγγισαν όλη την ξενάγηση που μας έκαναν. Τους άρεσε, ήταν ενδιαφέρουσα για τα παιδιά, συμμετείχαν ενεργά. Είχαν έρθει και στο σχολείο πρώτα εκπρόσωποι από το μουσείο και είχαν μιλήσει στα παιδιά για αυτά τα εκθέματα που θα δουν. Ήταν πάρα πολύ καλά. Είναι απαραίτητο για τα παιδιά. Κατά πρώτον θέλουμε δεξιότητες να έχουν τα παιδιά και αυτό είναι ένα κομμάτι που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που θέλουμε, γιατί μπόρεσαν οι μαθητές να δουν τι σημαίνει απολιθωμένο δάσος, να καταλάβουν την ιστορία της Λέσβου, να δουν πόσο σημαντική είναι η ιστορία και πόσο πλούσια είναι η ιστορία της Λέσβου και ειδικά τόσα εκατομμύρια χρόνια πριν. Είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζει και που δεν τα γράφουν και τα βιβλία μας. Είναι πάρα πολύ καλό. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ πλούσιο υλικό. Τα εκθέματα είναι πολύ σημαντικά και νομίζω και σε αυτό θα πρέπει να σταθεί και ο τουρισμός της Λέσβου, σε αυτό το κομμάτι που δεν υπάρχει κάπου αλλού στην Ελλάδα. Από το Δημοτικό Σχολείο Βαριάς έχουμε έρθει, 5η και 6η Δημοτικού, στα πλαίσια ενός προγράμματος στο Μάθημα Εργαστήριο Δεξιοτήτων και ήρθαμε να ενημερωθούμε και να ψυχαγωγηθούμε επίσης. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα, συμμετέχουν, τους αρέσουν πολύ οι βιωματικές δράσεις του μουσείου, το ότι οι ίδιοι συμμετέχουν και ανακαλύπτουν τη γνώση και νομίζω ότι παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον και δίψα. Υπάρχει πλήρη στελέχωση από προσωπικό, νέοι άνθρωποι με μεταδοτικότητα και νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό για όλους και για τα παιδιά. Είμαι πολυδροστήρας, είμαι υποδιευθυντής στο 4ο Γυμνάσιο Χίου. Ερχόμαστε από Χίο. Είναι περιβαλλοντική εκδρομή, περιβαλλοντική επίσκεψη της περιβαλλοντικής ομάδας του γυμνασίου μας, η οποία φέτος ασχολείται με την ιστορία του σχολείου της. Ήρθαμε να γνωρίσουμε το γεωπάρκο της Μυτιλίνης και η πρώτη μας επίσκεψη, είμαστε από χθες εδώ βέβαια στη Μυτιλίνη. Τώρα λοιπόν είμαστε κάτω από τη σκέπη του περιβαλλοντικού κέντρου και περνάμε να δούμε το Μουσείο του Απολιθωμένου Δάσους, κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Μοναδικό στο παγκόσμιο χώρο. Ναι, να πούμε ότι στο σχολείο μας εδώ και καμιά δεκαετία χρόνια είναι παράδοση να έρχεται μία τάξη κάθε χρόνο στη Μυτιλίνη. Το κάνουμε εμείς. Δηλαδή φέρνουμε τη Δευτέρα Γυμνασίου, η οποία έχει στο μάθημα της γεωγραφίας, τους σεισμούς και αρκετά πραγματάκια για τη γεωλογία της γης και ερχόμαστε κάθε χρόνο. Λίγο της πανδημίας μείναμε λίγο πίσω. Φέτος φέραμε την περιβαλλοντική ομάδα. Η Μυτιλίνη νομίζω από πολλούς και διαφόρους λόγους πρέπει να είναι οικία στους χιώτες και όχι μόνο. Από τη στιγμή που εδώ μπορούμε να δούμε και την ιστορία της γης μέσα από τα γεωπάρκα της, αλλά μπορούμε και ακόμα να επισκεφθούμε οτιδήποτε έχει σχέση με τον πολιτισμό, με τα μνημεία, με τις εκκλησίες, με τις τόπους και τις παραδόσεις του κάθε τόπου. Πρέπει τα νησιά μας να έχουν μια σύνδεση, πρέπει τα νησιά μας να αποτελούν ένα κρίκο πολιτισμού, ένα κρίκο παράδοσης, ο οποίος αφενός δεν πρέπει να σπάσει, αλλά και εμείς ως εκπαιδευτικοί πρέπει να τον συντηρούμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Στα πλαίσια του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Περιβάλλοντος για την πολιτική και διαχείριση στον τομέα του περιβάλλοντος, έχουμε αυτή τη στιγμή 30 φοιτητές από 19 διαφορετικές χώρες που πραγματοποιούν το εξάμηνό τους, το εαρινό εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στα πλαίσια του εξαμηνιαίου αυτού μαθήματος, το οποίο αναφέρεται στην αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς της Λέσβου για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη, είχαμε τη δυνατότητα, πέρα από τα θεωρητικά μαθήματα που γίνονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
να επισκεφθούμε τους οικοτόπους της Λέσβου, τις προστατευόμενες περιοχές, τους υγρότοπους, να επισκεφθούμε το απολιθωμένο δάσος, να επισκεφθούμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου ξεναγήθηκαν, συζήτησαν τα πλεονεκτήματα, τους πόρους, τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που έχουμε στο νησί και τις δυνατότητες βέβαια που οι πόροι αυτοί μας δίνουν προκειμένου να αναπτυχθούμε με ένα βιώσιμο τρόπο, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και αξιοποιώντας όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει ο τόπος στον οποίο ζούμε. Το τμήμα, το πρόγραμμα αυτό το ΜΕΣΠΟΜ, περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο. Όπως σας είπα, είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο είναι ένα από τα 4 πανεπιστήμια μαζί με το Πανεπιστήμιο του Μπέρμπιχαμ, το Πανεπιστήμιο του Λούντ στην Σουηδία και το Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης, που είχαν ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια την προσπάθεια για να γίνει το πρόγραμμα αυτό. Συνεχίζεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως βλέπετε, όπως είπατε και εσείς, από τις 900 αιτήσεις που είχαμε, επιλέγησαν πολλοί φοιτητές, οι οποίοι, όπως σας είπα, προέρχονται από 19 διαφορετικές χώρες στον κόσμο.